Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Take It News. Είμαστε εδώ με τον Αντώνη διαδικτυακά και με τον Σταμάτη από κοντά. Εγώ έχω γίνει η συνήθεια που έχει λατρεία πλέον. Ο ανταποκριτής από τον Πειραιά. Έτσι, τι έχουμε σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι έχουμε σήμερα εδώ. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στους φίλους του καναλιού, καλές γιορτές με υγεία. Θέλω να πιστεύω ότι το βίντεο θα ανέβει εντός των εορτών. Να δώσουμε μια υπόσχεση και να προχωρήσουμε στο βίντεο. Πάμε στα καλά τώρα. Παιδιά, δεν ξέρω ποιο έτος θα ανέβει το βίντεο, αλλά έχουμε το Honor 50 εδώ, που το 2021 το έβγαλε η Honor, διαχωρισμένη πια από τη Huawei, παίζει μόνη της μπαλίτσα. Και είναι το πρώτο κινητό που έφερε στη χώρα μας μαζί με το 50 Lite που το έφερε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Honor 50 είναι 5G, έρχεται με Google Services επιτέλους ξανά κοντά μας, βγαίνει σε δύο βασικές εκδόσεις, η μία είναι με 6 GB RAM με 128 GB αποθηκευτικό χώρο και είναι αυτή που έχουμε στο σημερινό μας review. Είναι στα 549 ευρώ, θα τη βρείτε πολλές φορές σε προσφορά στα 499. Χρώματα σε αυτή την έκδοση, Midnight Black και Green, ένα πολύ ωραίο πράσινο που έχουμε στα χέρια μας. Εντυπωσιακό, όντως, καλά το λες. Και η δεύτερη έκδοση δεν μας δίνει μόνο διπλάσια χωρητικότητα, δηλαδή τα 256 γίγκα, αλλά μας δίνει και 8 GB RAM για πιο γρήγορη επεξεργασία, οτιδήποτε. Τιμή σε αυτή την έκδοση στα 6,49, το βρίσκουμε σε προσφορά συνήθως στα 5,99, κυκλοφορεί στην αγορά και στο Black Friday και τώρα αυτές τις μέρες υπάρχει στην τιμή αυτή. Εδώ τα χρώματα διαφέρουν από την άλλη έκδοση, πάλι παραμένει το Midnight Black, αλλά έχουμε και το Frost Crystal, προπάντων για τον γυναικείο πληθυσμό, ένα ξεχωριστό και πολύ ωραίο χρωματάκι. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς ξεκινάμε. Πάμε να δούμε λίγο την κατασκευή, να δούμε το κινητό μας περιμετρικά. Θα σου έλεγα τώρα στα μάτια να δούμε πώς είναι εμφανισιακά η συσκευή και σιγά σιγά να δούμε και στα specs και το τι είχε μέχρι συσκευασία, να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει, τι καλούδια δίνει η Honor πλέον με τη συσκευασία, αν έχει φορτιστεί, γιατί πλέον και πολλές εταιρείες δεν έχουν καν φορτιστεί με τις συσκευασίες. Οπότε ας δούμε αρχικά τι είχε μέσα στο κινητό και τι είχε μέσα στη συσκευασία. Εκτός το υπέροχο κουτάκι μας με την ένδειξη πάνω 5G και το χρώμα το Emerald Green, έχουμε τον ταχυφορτιστή που παρέχει μέσα η Honor στα 66W ταχεία φόρτιση, όπου μας προσφέρει μέσα σε 45 λεπτά μία πλήρη φόρτιση. Καλωδιάκι Type-C σε USB Alpha. Ωραία. Θικούλα σιλικόνης, η οποία έχει και στα πλάγια το brand της Honor. Διάφανη, μια χαρά. Αυτά είναι τα παρελκόμενα, εννοείται ότι υπάρχει και ο ejector's που το pin που βγάζουμε τις κάρτες SIM, δεν σας το δείχνουμε καν αυτό. Δεν έχει ακουστικά το σταμάτημα. Ακουστικά δεν είχε, όχι. Όχι. Και να πούμε ότι πάνω από τη συσκευή λείπει και η υποδοχή 3,5 mm, καθώς χρησιμοποιείται η Type-C και για την μεταφορά του ήχου. Λοιπόν, ξεκινώντας από την μπροστά πλευρά της συσκευής μας, βλέπουμε μια OLED οθόνη Full HD Plus, 6,57 ιντζών, 2440x1080 η ανάλυσή της, με ρυθμιζόμενο refresh rate, το οποίο μπορούμε να το δούμε μετά μέσα, ότι μπορεί να το προσαρμόσουμε ή να το βάλουμε στο μέγιστο μόνοι μας, 352 ppi. 392. 392, συγγνώμη, σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν, μπροστά είναι και η selfie κάμερά μας, η οποία είναι στα 32 MP, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή. Και κοιτώντας από κάτω τη συσκευή μας, έχουμε την υποδοχή για τις κάρτες SIM, είναι dual SIM η συσκευή, δεν παίρνει κάρτα μνήμης. Έχουμε το μικροφωνάκι μας το ένα στο κάτω μέρος, το Type-C για τη μεταφορά του ήχου και για τη φόρτισή του, τις γρίλες
του ηχείου μας, δυστυχώς θα το πω από τώρα μονοφωνικό το ηχείο της συσκευής, θα θέλαμε ένα στέρεο ήχο. Δυστυχώς, δεν ισχύει αυτό πλέον. Πηγαίνοντας στη δεξιά πλευρά θα δούμε το power button, volume rocker και στην πάνω πλευρά θα δούμε τα δύο μικροφωνάκια που έχει επιπλέον η συσκευή. Από την αριστερή πλευρά δεν έχουμε τίποτα. Μιλάμε για μια κέρδοθόνη, καμπυλωτή, όχι τη λεγόμενη που λέμε που έχει γίνει της μόδας waterfall, δεν είναι τόσο απότομη. Είναι ωραία κριτή οθόνη, γιατί δεν επηρεάζει πολύ κατά τη λειτουργία, κατά τη χρήση του κινητού. Εμένα μου άρεσε πολύ. Αντώνη, μιλάμε για μια πολύ ελαφριά συσκευή για τα δεδομένα της, στα 175 γραμμάρια. Το νιώθει στο χέρι, έχει φοβερή αίσθηση, πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω ότι χρησιμοποιώ σαν βασική μου συσκευή το Mate 40 Pro, από ό,τι ξέρεις, και μου φάνηκε σαν πούπουλο στη τσέπη. Λογικό. 7,78 χιλιοστά το πάχος συσκευής. Και πάμε και στο πίσω μέρος, να δούμε λίγο το τετραπλό κάμερα module εδώ, το οποίο αποτελείται από την βασική κάμερα στα 108 MP με f-stop 1,9, τον ευρυγόνιο φακό στα 8 MP με f-stop 2,2, τον φακό βάθος πεδίου για τα μποκέ μας κόλπα 2 MP με f-stop 2,4 και το μάκρο φακό για τις πολύ κοντινές μας λήψεις με f-stop 2,4. Εδώ βλέπουμε και το brand της Honor πίσω γραμμένο απλά και λιτά. Ένα πολύ ωραίο χρώμα, κάτι ξεχωριστό. Γυαλί στην πίσω επιφάνεια, πλαστικό περίγραμμα γύρω-γύρω. Διαβάζω ότι είναι μπρος και πίσω γυαλί, αλλά επίσημα η Honor δεν έχει πει αν την Gorilla Glass. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Ναι, και εγώ δεν το κάπου ακουόταν ότι είναι κάποια Gorilla, αλλά δεν διάβασα κάπου επίσημα αυτό, οπότε δεν αναφέρουμε στον κόσμο κάτι τέτοιο. Οπότε παιδιά, εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να σας το απαντήσουμε κιόλας. Δεν αναφέρει κάτι επίσημα η Honor. Σωστά. Νομίζω ότι είμαστε ok καλυμμένοι από την εμφάνιση της συσκευής. Το έχουμε δει όσο καλύτερα μπορούμε. Ένα κάμερα module το οποίο να πούμε ότι είναι ίδιο με του Huawei Nova 9. Βέβαια κανείς δεν έκρυψε ούτε η ίδια η Huawei ότι αυτό το κινητό το σχεδίασε εκείνη. Και όπως θα δούμε και αργότερα μέσα από το λειτουργικό, μέχρι και το Magic, το UI που χρησιμοποιεί η Honor, είναι ίδιο με το Inui και αυτά όλα τα γνωρίζουμε. Είναι σαν διδυμάκια αυτά τα δύο βασικά, αλλά... Είναι ένα κινητό που πρόλαβε να σχεδιάσει Huawei πρώτο διαχωρισμού τους και ουσιαστικά η Honor πήγε και το έβγαλε κανονικά με το δικό της brand και τα Google Services που μας κάνουν ακόμα ευκολότερη τη ζωή. Λοιπόν, νομίζω ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι και πάμε σιγά σιγά να δούμε άλλα πραγματάκια στο εσωτερικό της συσκευής. Σταμάτη καλά όλα αυτά για τα εξωτερικά που είπαμε, αλλά θα ήθελα να δούμε και μέσα τη συσκευή. Βέβαια τώρα για να πούμε μέσα τη συσκευή είναι βασικό το τι χρησιμοποιούμε σαν ξεκλείδωμα της συσκευής. Τι επιλογές έχουμε? Ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου, που εντάξει θα λέγαμε ότι είναι το κλασικό ξεκλείδωμα με την αναγνώριση προσώπου, δεν θα το προτείναμε για πλήρη ασφάλεια, και έχουμε και το δαχτυλικό αποτύπωμα on display καθώς μιλάμε για ένα OLED panel. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Face ID αρχικά, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. That's it, τίποτα, απλά, εύκολα, ούτε τρίποδο το εμποδίζει, ούτε δίποδο, υπερκομπλέ. Πάμε να δούμε και το σαρωτή δαχτυλικών, ο οποίος είναι αρκετά καλός, πολύ δυνατός. Εντάξει, πολύ γρήγορος. Σε σχέση με άλλα τηλέφωνα νομίζω είναι από τους πιο γρήγορους. Νομίζω αμεσότατος. Αν ακουμπήσει, Αντώνη, σωστά το δάχτυλο, τέλος, δεν υπάρχει... Ναι, αυτό παρατηρήσετε λίγο μόλις. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για το... την έκδοση του Android που έχει η συσκευή μας. Πάμε να το δούμε κιόλας. Μιλάμε για το UI της Honor, το κλασικό Magic, στην έκδοση του 4,2.0.175 για την ακρίβεια, με Android 11 και το αγαπημένο μας κολπάκι. Έτσι, βέβαια.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα και για την οθόνη της συσκευής μας. Θες να μας πεις δύο πραγματάκια για αυτή, Αντώνη? Εννοείται, εννοείται. Σταμάτη να πούμε ότι εδώ η οθόνη που έχει το Honor 50 είναι αρκετά εντυπωσιακή. Μιλάμε για ένα OLED panel στα 120 κέντρο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με 10 bit υποστήριξη, δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο χρώματα. Τα sampling, από ό,τι μας αναφέρει τουλάχιστον η Honor, είναι στα 300 χέρια, οπότε είναι αρκετά, να το πούμε έτσι, responsive. Το λένε αρκετά καλή στην αφή, δηλαδή αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα τα πατήματα και τα λοιπά που κάναν όλοι στην οθόνη. Θεωρώ δεν είχε κάποιο πρόβλημα, ήταν άψογη. Υποστηρίζει κανονικά HDR10 και HDR10 Plus περιεχόμενο. Δυστυχώς το Netflix δεν καταφέραμε να το κάνουμε να παίξει HDR10 ταινίες, αλλά η εφαρμογή YouTube παίζει κανονικά HDR περιεχόμενο χωρίς κανένα πρόβλημα. Να πούμε ότι έχει πολύ ωραίες γωνίες θέασης όσο μιλούσες, τις έδειξα εδώ στους φίλους μας. Ωραία χρώματα, κανένα θέμα ούτε σε εξωτερικούς χώρους κάτω από τον έντονο φωτισμό, δεν μας έβγαλε κανένα θέμα. Μία πολύ καλή οθόνη. Εδώ να προσθέσω εγώ ότι σε αντίθεση με το Nova 9, που είναι αρκετά κοντά στο τηλέφωνο και είναι σαν διδυμάκια, το Honor 50, απλά το ξέρει ο κόσμος, μπορεί να είναι σε δίλημα κάποιος να πάρει το ένα ή το άλλο γιατί είναι μια διαφορά στην τιμή. Το 50, το Honor, έχει καλύτερη φωτεινότητα. Δηλαδή, σε μετρήσεις που διαβάσαμε και εμείς στο διαδίκτυο, έχει περίπου 100-120 νίτς διαφορά το Honor 50 από το Nova 9. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ηχιάκι μας τι κάνει στην πράξη. Θα τα αφήσουμε και λίγο να χώσει που λέμε. Είναι καλό, είναι ok. Το θέλαμε στεροφωνικό, πιο καθαρό. Βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε το αποκουμπήσουμε το χέρι. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη διέξοδο για τον ήχο. Είναι ok, είναι ένα καλό ηχείο. Το θέλαμε με λίγο πιο ένταση, το θέλαμε στέρεο για να μην σας κουράζουμε, αλλά είναι ok. Λοιπόν, Αντώνη, όπως είπαμε, 6 GB RAM, 128 αποθηκευτικός και παρόλα αυτά, εγώ δεν είδα διαφορά με το να είχαμε ένα κινητό με 8 GB ή με 12, ειλικρινά στο λέω, σε αυτά που κάναμε τις μέρες που το είχαμε. Snapdragon 778 στο εσωτερικό, στα 6 νανόμετρα, χρονισμένος έως 2,4 GHz. Η απόδοση του κινητού σε εφαρμογές μέσα στο Magic UI πάει τούμπανο, πάει σφαίρα, πάρα πολύ καλό. Δεν είδαμε κανένα κόλλημα, πάντα επαναλαμβάνω, για τις μέρες που το χρησιμοποίησαμε και το χρησιμοποίησαμε και ως βασική μας συσκευή. Έχουμε κατεβάσει και αρκετές εφαρμογές. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Οπότε σταμάτησε, εσύ δεν είχες κάποιο θέμα. Γενικότερα δηλαδή, ευχαριστημένο, σαν να έχεις ένα ακριβό τηλέφωνο. Πραγματικά, από θέμα ταχύτητας, επίδοσης, μέσα στο μενού, εναλλαγή εφαρμογών κτλ. Πραγματικά ήταν σαν να είχαμε μια ναυαρχίδα. Για να σας το χρησιμοποίησα. Και αυτό με άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένο. Επίσης, σε όλο αυτό, τα πάει πολύ καλά και η μπαταρία της συσκευής μας, η οποία παρόλο που θεωρητικά δεν έχει καμία πολύ μεγάλη τιμή, είναι στα 4.300 mAh, με την πολύ καλή διαχείριση που κάνει με το UI της Honor, μας κάλυψε πολύ καλά. Δηλαδή, τι εννοώ, με ανοιχτή την τοποθεσία, τα NFC, το 5G, με χρήση ίντερνετ, ομιλία, δηλαδή μια πολύ γερή χρήση, μας έβγαλε χαλαρά μια μισή μέρα και μας περίσσεψε και ένα 20%. Εμένα με άφησε άκρως ευχαριστημένο. Νομίζω ότι σε αυτό συντελεί και ο επεξεργαστής, ο 778 5G της Snapdragon, ο οποίος δεν έχει και πολύ μεγάλη κατανάλωση σε σχέση με τους
πιο σύγχρονους επεξεργαστές της, αλλά και το UI της Honor που διαχειρίζεται πολύ καλά την εξοικονόμηση ενέργειας. Βέβαια να πω κάτι, να πούμε κάτι σε αυτό το σημείο, ότι η μπαταρία που σας λέω και η επίδοση ήταν με το refresh rate στο δυναμικό, δηλαδή να εξισορροπεί το refresh rate όπως η συσκευή μας κρίνει στα έως 120 Hz και όχι μόνιμα τα 120. Ακριβώς, μήπως ήρθε η ώρα για αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι? Για πες μας τι περιμένουν οι περισσότεροι. Αυτό το υπέροχο συστηματάκι πίσω. Αυτά τα δύο μοντιουλάκια, τα στρογγυλά. Έτσι. Λοιπόν... Τι δύναμη κρίνουν άραγε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις κάμερες της συσκευής. Βασικά μιλήσαμε για αυτές, για τις ονομαστικές τους τιμές. Να πούμε, αν δεν είπαμε, ότι υπάρχει και LED flash πίσω, υποστηρίζει HDR η συσκευή. Το UI μέσα είναι, Αντώνη μου, το γνώριμο από τη Huawei και Honor. Με τις επιλογές για night mode, για διάφραγμα, πορτρέτο, φωτογραφία, βίντεο, πολλαπλό βίντεο που θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο. Και στο περισσότερα μας δίνει τη δυνατότητα για πανοραμική λήψη φωτογραφιών, για να ενεργοποιήσει το HDR, για προ-λειτουργία όπου εμείς θα παραμετροποιήσουμε την κάμερά μας, για time-lapse, σκανάρισμα εγγράφων κτλ. Και για super macro φωτογραφία. Είμαι πολύ περίεργος να δω εάν μετά το διαφορισμό με την Huawei έχει κρατήσει την μαγεία η Honor. Έχει κρατήσει τη χημεία, να πούμε έτσι, στην κάμερα. Την καλή. Ωραία. Πάμε να δούμε κάποια δείγματα. Να ξεκινήσουμε με την πίσω κάμερα της συσκευής. Δεν ξέρω αν τις έχεις και εσύ μπροστά σου, Αντώνη, τις φωτογραφίες, να δώσεις και εσύ το σχόλιο σου. Λοιπόν, ξεκινάμε από την παραλία μας εδώ, όπου έχουμε μία υπερευρυγόνια λήψη και μία κανονική λήψη στο 1x. Εμένα μου φάνηκαν ωραίες φωτογραφίες, normal. Ο υπερευρυγόνιος έχει έτσι αυτό το ξεθόριασμα, αυτό έτσι λίγο την απώλεια του... Αυτό όπως το είπε στα μάτια, θα συμφωνήσω μαζί σου, να το πούμε θόρυβο, να το πούμε ξεθόριασμα, ίσως δεν βοηθάει το ότι δεν έχει και πολύ καλό φωτισμό, δηλαδή δεν είναι, είσαι στο σούρμπο, δηλαδή δεν είναι μια μέρα γιόλουστη. Είναι και τα σύννεμα και ίσως δυσκολεύουν το... Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό, και η ώρα που έγινε η λήψη αυτή είναι εκεί που λες, κοντά στο σούρμπο, υπήρχε αυτό, για να πούμε την αλήθεια. Ωραία. Προχωρώντας, πάμε στην επόμενη με το μήλο. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Δεν θα σχολιάσουμε παραπάνω. Πάμε στις επόμενες φωτογραφίες, όπου θα δούμε εδώ και τι κάνει και με το zoom η συσκευή. Αρχικά βλέπουμε την υπερευρυγόνια λήψη. Στη συνέχεια βλέπουμε το 1x. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε... Για να δω. Πάμε στο 5x, που ακόμα... Είναι καλή λήψη, συμφωνούμε. Είναι μια λήψη που βλέπετε, στα μάτια βλέπετε. Δεν είναι σωστά, καλύτερο. Πάμε και σε μια... Αλήθεια, αλλά... okay. Πάμε και σε μια που η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπετε. Είναι το 10x, όπου εδώ η παρουσία του θορύβου είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη τη φωτογραφία. Είναι σχεδόν σαν καρικατούρα είναι αυτή η φωτογραφία. Έτσι. Εγώ, εντάξει, θα το πω. Έτσι, είναι σαν να βγάζουμε μια φωτογραφία στο 100x με τις ναυαρχίδες των εταιριών. Αυτό, όπως ωραία, πάμε να δούμε και αυτή εδώ με το μια σκηνή και μέρες γιορτινές, Αντώνη, το τυραμισού. Δώσε λίγο γλυκά στον κόσμο. Πώς σου φαίνεται, όχι το γλυκό, η φωτογραφία? Το γλυκό φαίνεται υπέροχο και δεν θέλω να κοιμώσω κιόλας, αλλά είναι η απόσταση έτσι. Η φωτογραφία σαν φωτογραφία πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα, πολύ ωραία λήψη. Πάμε στην επόμενη που εστιάζουμε πιο κοντά στο γλυκό, έτσι για να γλυκαθούμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω είναι πολύ καλή, είναι καθαρή, δεν έχει... είναι καθαρή φωτογραφία. Όχι, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Δεν έχω παράπονο, τουλάχιστον από το κομμάτι που εστίασε η κάμερα, γιατί εντάξει, γύρω γύρω έχει βγει θολό βέβαια, αλλά έχει πει εστιάσει η κάμερα, είναι πολύ καλά. Σωστό, ακριβώς. Αυτό που θέλαμε βγήκε πολύ καθαρό, με αρκετή λεπτομέρεια κιόλας. Ναι, ναι.
Πάμε και στην επόμενη εκεί με το, τα κεράκια μας και το, τα χριστουγεννιάτικα κοσμήματα με το ρυσουδάκι. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει. Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχει πιάσει έτσι και ένα θάμπομα λίγο πίσω στην πόρτα, νομίζω. Κάτι έχει κάνει. Έχει κάνει και ένα ψευτοποκέ, να το πούμε έτσι. Έτσι. Ωραία λήψη. Εδώ παίζουμε με την υπερευρυγόνια. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή εδώ πάλι δείχνει τις αδυναμίες της η κάμερα, γιατί δεν έχει καλό φωτισμό. Δηλαδή δεν έχει... είναι πάλι τα σύννεφα αυτά, βλέπεις έχουν βγει όλα, έδειχναν το γρασίδι κάτω, τα χαμηλάκια. Είναι και αυτό το κλασικό που παθαίνουν τα κινητά στην υπερευρυγόνια. Ανοίγει η γωνία θέασης και χάνουμε στο χρώμα και στη λεπτομέρεια. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν δικαιολογείται για ένα τηλέφωνο που κάνει 500 και κάτι ευρώ, αν θα έπρεπε να έχει τόσο μεγάλο χρόνο στην υπερευρυγόνια. Δεν ξέρω αν δικαιολογείται, αλλά τώρα αυτό... ισχύει στο ένα επί... στο ένα επί... πολύ καλό. Ωραία. Μετά βλέπουμε και το 2 επί που πάλι διατηρεί μια χαρά την ποιότητα. Ναι, εκεί βλέπετε. Στο 5π ακόμα θεωρώ ότι είναι κομπλέ. Δυσκολεύεται σίγουρα γιατί βλέπεις τον ουρανό από πίσω. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται το κινητό, αλλά φαίνεται ο ουρανός. Σίγουρα το... να πούμε ότι εσύ τις βλέπεις απευθείας υπολογιστή, οπότε έχεις και άλλη άποψη. Εμείς τις βλέπουμε σε μια πιο μικρή οθόνη. Οπότε. Ναι, όλο, έτσι, να το λέμε. Ακριβώς. Εμείς το βλέπουμε στην οθόνη της, του κινητού μας, συσκευής. Και πάμε στο 10π που όπως είπαμε και πριν, εντάξει, εδώ παρά τα αυτά είναι λίγο καλύτερη η λήψη. Όχι ότι δεν έχουμε θόρυβο. Είναι λίγο καλύτερη, αλλά δες τη θάλασσα πώς φαίνεται, δες πίσω. Καλά, και το φάρο αν κοιτάξουμε, έχει χάσει τη λεπτομέρεια και το χρώμα. Και νομίζω ότι πάμε στις βραδινές μας λήψεις. Όχι, έχουμε άλλη μία. Έχεις άλλη μία ή δύο νομίζω. Είσαι στα... στα βραχάκια. Ωραία, όπου η μία εκεί που αναφέρει και το Honor 50 το υδατογράφημα, αυτή είναι τραβηγμένη με κανονική λήψη και η άλλη που δεν έχει... είναι από τις αγαπημένες μου που έχεις βγάλει. Η άλλη που δεν έχει το υδατογράφημα στο κάτω αριστερά μέρος είναι τραβηγμένη με την 108 MP στην υψηλή ανάλυση της συσκευής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξαναβλέπω φωτογραφίες που έχεις βγάλει μέρας. Ναι. Δηλαδή εδώ όντως έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από το κινητό. Δεν ξέρω αν υποδείχθησε ότι ήταν και μέρα από ό,τι βλέπω. Δηλαδή ήσουν ένα απογευματάκι βράδυ, να το... μην έχει φωτισμό. Όχι, εδώ ήταν μέρα, έχει πιάσει ωραία τα χρώματα της θάλασσας, την αμμουδιά, τα σύννεφα, το τοπίο. Έχει γίνει ωραία δουλίτσα. Και έχουμε και μια τελευταία. Πολύ ωραία. Ωραία. Και σε κάποιες κοντινές λήψεις, εδώ στην Παλανιά μας. Λοιπόν, πάμε και στις βραδινές λήψεις με το Honor 50. Εδώ που έχουμε βγάλει είναι και εορταστικά τα πλάνα μας. Λοιπόν, ωραία λήψη πρώτη. Συμφωνούμε στο ένα επί. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή είναι καλά τα νέα τάκα. Θα δηλώσω στα βίντεο, έτσι. Εμένα μου αρέσει. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Έχει γίνει καλή δουλειά εδώ. Και στο... είναι 2 επί το άλλο της βγάλει. Και 3 επί. Έλα που δεν θυμάμαι. Μια χαρούλα. Αλλά είναι μια χαρά νομίζω η λήψη. Ναι, και οι δύο λήψεις για νύχτα και οι δύο λήψεις πάρα πολύ ωραίες. Συμφωνούμε απολύτως μέχρι εδώ. Περίεργο για τους δυο μας. Ωραία φωτογραφία, όχι ωραία η πάρτι. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, ωραία φωτογραφία, συμφωνώ. Για μίλα μας εδώ με το άγαλμα στην νυχτερινή. Εδώ κάτι έχει χάσει το κινητό. Καλούτσικη. Για νύχτα, καλούτσικη. Εντάξει, ήσουν και πηγής. Λοιπόν. Κοίτα, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, έτσι. Έχουμε δει και χειρότερα πράγματα. Έτσι, περιπτώσει να κινητά στο κανάλι. Σε αυτό το σημείο, για να μην ξεχαστώ, να πούμε ότι δεν υπάρχει night mode στον ultra wide φακό. Άρα, όταν θέλουμε ultra wide λήψη, νύχτα, θα έλεγα απλά να την ξεχάσουμε. Γιατί όπου δεν υπάρχει φωτισμός, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό. Όπου μπαίνει το night mode, γίνεται δουλίτσα. Πάμε να δούμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο με αυτά. Πάμε να δούμε και λίγο βιντεάκι με την πίσω κάμερα της συσκευής. Ναι, βάλε. Λοιπόν, βιντεάκι με το Honor 50.
στα 4K ανάλυση, 30 frame per second. Εμένα δεν με ενθουσίασε αυτό το βίντεο. Όχι, ούτε εμένα, είχε θέματα και άμα το δούμε και σε μεγάλη οθόνη είναι ολοφάνερα αυτά. Πάμε να δούμε το επόμενο όμως. Και ένα ακόμα βιντεάκι με το Honor 50, αυτή τη φορά σε Full High Definition ανάλυση, στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Πολύ καλή και η εστίαση της συσκευής μας. Ωραία χρώματα. Να δούμε και τη σταθερότητά της. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε και πολύ καλή σταθεροποίηση παρόλα αυτά. Βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Δεν έχουμε... Το προηγούμενο ισχύει. Εδώ έχει την καλή δουλειά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, με τα πίσω, Αντώνη, έχουμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε και το πολλαπλό βίντεο. Το βραδινό. Όχι, η μέρα, το πολλαπλό. Συνδυάζει την πίσω κάμερα με την μπροστά. Πάμε. Λοιπόν, άλλη μια δυνατότητα από το Honor 50, το πολλαπλό βίντεο. Ουσιαστικά είναι μια λειτουργία που μας την έφερε η Huawei πρώτη. Την υιοθετεί, την διατηρεί και η Honor. Μια ωραία χρήσιμη λειτουργία. Μπορεί να μην τη χρησιμοποιείτε όλοι κατά κόρον, αλλά είναι πολύ ωραία. Χρησιμοποιεί τη selfie κάμερα για να δείξει εμάς και ακριβώς την πίσω κάμερα της συσκευής μας για να δείξει αυτό που βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας. Λοιπόν, και συγκεκριμένα εδώ μια πολύ ωραία θέα, ένα πολύ ωραίο τοπίο. Σε Full HD το τραβάει αυτό στα 30 frame per second. Λοιπόν, εύχομαι να το απολαύσατε και αυτό. Σχόλιο. Κοίτα, εμένα πάντα μου άρεσε αυτή η δυνατότητα και από την Huawei, αλλά και εδώ που το βλέπω και νομίζω ότι έχουν κάνει και άλλη σημεία ή δύο, νομίζω ότι και η Xiaomi αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στη selfie, να κάνω μια επισήμανση. Επειδή διαβάζουμε σε πολλά σημεία ότι στην κανονική μας κάμερα, στην πίσω κάμερα, τραβάει βιντεάκι στα 4K στα 60 fps, δεν τραβάει στα 60, τραβάει στα 30 4K και Full HD στα 60 fps. Όσον αφορά τώρα στη selfie κάμερά μας, μιλάμε για μια κάμερα 32 megapixel που τραβάει βίντεο, όπως θα δούμε και στην πράξη, Full High Definition στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε κάποια δείγματά της. Εννοείται, εννοείται. Περιμένω πού και πώς. Full HD βίντεο στα 60 fps με το Honor 50. Πάμε να το δούμε. Νομίζω θα έλεγα άψογο για την κατηγορία της συσκευής μας πάντα. Ωραία. Πάμε και στις selfie φωτογραφίες. Η πρώτη είναι με πορτρέτο. Νομίζω ότι έχει κάνει καλή δουλίτσα. Ναι, είναι καλό. Έχει κρατήσει λεπτομέρεια. Έχει κάνει ωραίο θάμπομα. Αλλά βλέπουμε γενικότερα ότι έχει διατηρήσει την λεπτομέρεια εδώ και στα Bluetooth και στο γέννη και στο πρόσωπο. Σε αρκετά καλά επίπεδα. Πολύ καλά και το μουσί πολύ ωραίο και την τρίχα, δεν έχει χάσει λεπτομέρεια. Ωραία. Πάμε και στην κανονική λήψη. Αν θες από μένα ένα πρωτοσχόλιο, ωραία. Μια καλή selfie φωτογραφία. Αντί. Βασικά εντάξει, δεν θα πω κάτι. Ωραία, λοιπόν, καλή. Πάμε εκεί που θα σου δώσω τα δίκαια σου. Πάμε στην νυχτερινή, την κανονική. Εμένα η νυχτερινή και η μία και η άλλη μου φάνηκαν πολύ μέτριες έως και κακές για ένα τηλέφωνο το οποίο κάνει 500 ευρώ. Έχει χαθεί η λεπτομέρεια στο πρόσωπο, βλέπουμε μια ωρεοποίηση. Πίσω... Έχει χαθεί στα μάτια μου, όχι απλά λεπτομέρεια, έχει χαθεί πάρα δυστυχώς. Και πάμε στην αντίστοιχη με το μποκέ, όπου πίσω το μποκέ μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα
Νομίζω είσαι υπερβολικός. Αλλά το μπροστά... Όλη η φωτογραφία είναι ένα ποκέ. Είναι όλο θολό. Ισχύει. Είναι όλο θολό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι απανάδεκτο. Εγώ κλείνοντας, μιας και εγώ χρησιμοποίησα τη συσκευή από κοντά, θα ήθελα να πω κλείνοντας το κομμάτι των καμερών, ότι η άποψή μου είναι γενικότερα εξής, ότι οι λήψεις που γίνονται σε... κάτω από φωτισμό, δηλαδή μέρα και τα λοιπά βασικά, όχι κάτω από φωτισμό, τη μέρα είναι αρκετά καλές, έως πολύ καλές πολλές από αυτές. Οι selfie πολύ δυνατές, δηλαδή χωρίς θέματα. Από εκεί και πέρα, και για το βίντεο μιλήσαμε, για τις φωτογραφίες τώρα τη νύχτα, εκεί όπως είδαμε και στο δέντρο και τα λοιπά ήταν πολύ ωραίες, αλλά εκεί που είναι το πολύ μεγάλο θέμα είναι όταν υπάρχει υπερευρυγόνια λήψη, γιατί δε, όπως είπαμε, δεν υπάρχει το night mode, άρα μαύρη-μαυρίλα πλάκωσε, και ουσιαστικά και στις selfie, όπως στο σκοτάδι, όπως είδαμε, χάνει την παλίτσα. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι είναι απαραίτητα και βασικά για μας τα like σας στα βίντεό μας, μια εγγραφή που είναι δωρεάν στο κανάλι μας, κοινοποίηση των βίντεό μας στους φίλους σας, στους φίλους σας, στους τεχνολογικούς σας φίλους. Και πάμε για τα συμπεράσματα του Honor 50. Λοιπόν, η Honor, όπως είπαμε, επέστρεψε με το 50, δεν είναι ναυαρχίδα, είναι μια mid-range συσκευή, upper mid-range συσκευή, η οποία στα θετικά για μένα είναι η οθόνη. Μια πολύ καλή οθόνη, ωραία χρώματα, ωραίες γωνίες θέασης. Οι αποδόσεις του επεξεργαστεί μαζί με το UI και με τη RAM, δηλαδή η ταχύτητα της συσκευής μας, η απόδοσή της στις εφαρμογές, μέσα στο μενού, είναι άψογη για όσο καιρό το δουλέψαμε. Η μπαταρία της συσκευής ικανοποιητικότατη, παρόλο το ότι δεν μοιάζει για μια μεγάλη μπαταρία, ακούγοντας το 4300. Επίσης, η ταχεία φόρτισή της στα υπέρ της, το UI, το Magic, που μας θυμίζει το κλασικό Magic που ξέραμε, και το EMUI της Huawei, αξιοπρεπέστατο, με πολύ καλή διαχείριση και στην κατανάλωση της μπαταρίας. Επίσης, στα θετικά, στα πολύ θετικά για μένα, το βάρος συσκευής, το κράτημα που έχει στο χέρι, που είναι πολύ καλό και μοιάζει, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεό μας, του review μας, σαν ένα πούπουλο στη τσέπη μας. Στα αρνητικά θα έβαζα τον ήχο, θα ήθελα ένα στέρεο ηχείο, οπωσδήποτε πια σε αυτή την κατηγορία τιμής. Θα έβαζα την κάμερα κυρίως στις βραδινές λήψεις, αλλά και με θεματάκια στο βίντεο, προπάντως στο 4K, είτε αυτό αφορά τη μέρα, είτε αυτό αφορά τη νύχτα. Και στη selfie στη νύχτα, εδώ ξεχάσαμε να πούμε ότι στα θετικά είναι και η κάμερά μας την ημέρα και, ο πίσω φακός και η selfie κάμερά μας βγάζει ικανοποιητικές φωτογραφίες. Σταμάτη, νομίζω σχεδόν μας κάλυψες. Θεωρώ ότι στην κατηγορία του που είναι, όπως είπε, μια mid-range συσκευή, έχει ανταγωνισμό. Να το πούμε αυτό, βέβαια, υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει και δυνατός ανταγωνισμός. Πολύ έντονος ανταγωνισμός και από εταιρείες όπως η Samsung, όπως η Xiaomi. Μια εταιρεία που σας επιφυλάττουμε κάτι στο κοντινό μέλλον, την Realme, με ένα κινητό πολύ ανταγωνιστικό στο σημερινό. Αναμείνατε να δείτε και αυτό το βιντεάκι από το Tech News. Νομίζω αυτά. Μην χάσετε για το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, γιατί θα είναι πάρα πολύ καλό. Και μέχρι την επόμενη φορά, Tech News.